στα αριστερά βλέπουμε μια σειρά από περίπου 25 μαλαγουζιές που φυτεύτηκαν φέτος, και από τα δεξιά υπάρχει μια ποικιλία κλιμάτων, πρώτον από το οποίο εδώ βλέπουμε ένα που λέγεται βουλγάρικο, που έφερε ένας φίλος από τη Βουλγαρία. Βλέπουμε σήμερα 12 Αυγούστου σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται το σταφύλι, και συνεχίζουμε, περνάμε μερικά επίσης. Εδώ κάτω βλέπουμε μια σειρά από βιονιέ που φυτεύτηκαν φέτος και αυτά. Και συνεχίζουμε. Βλέπουμε τη σειρά από τις μαλαγουσές στα δεξιά. Έχουν αναπτυχθεί πολύ, πολύ καλά φέτος. Εδώ αριστερά βλέπουμε μία δεμπίνα που φύτεψαμε, που την πήρα από κατεβολάδα περσινή. Είναι πολύ καλά ανεπτυγμένη, όπως βλέπετε. Και επίσης μετά υπάρχει μια δεύτερη, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή. Εδώ κάτω βλέπουμε ένα κλίμα το οποίο το μεταφύτεψα από την γόνιτσα. Άγνωστο τι ακριβώς είναι, θα το δούμε μόλις οριμάσει το κλίμα. Πρέπει να είναι καρινιάν. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα σαρντονέ, όπως και το άλλο στο βάθος. Εδώ έχουμε πάλι ένα αμερικάνικο. Είναι σταφύλια τα οποία είναι πάρα πολύ βαθύχρωμα. Δηλαδή το χρώμα τους είναι, όταν οριμάσουν γίνεται σαν το αίμα. Και βάθη ακόμα και τα ρούχα. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα δεύτερο αμερικάνικο. Έχει πολύ αραιές ρόγες, όπως βλέπετε. Εδώ κάτω έχουμε μία δεμπίνα